Με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές και για καλό σκοπό, άνοιξε τις πύλες της έκθεσης ζωγραφικής στο Μαλεβίζι. Η Δημοτική Πινακοθήκη γέμισε με χρώματα και εντυπωσιακέ ζωγραφιές από τους μαθητές της 2ης και πέμπτη Τάξης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, με τίτλο «Μία ζωγραφιά που έγινε ήλιος». Βεβαιότητα σας λέω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και διεκπεραιώνεται μέσα από αυτή την εκδήλωση στο, στη Δημοτική Πινακοθήκη είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο λέγεται η μάστικα της κακοποίησης και οι ιδιαιτερότητε που μπορεί να έχουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει αυτή την κατάσταση. Τα έργα των μικρών ζωγράφων θα διατίθενται προ πώληση, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν στο μη κερδοσκοπικό σωματείο Φύλακα Άγγελο με σκοπό την ανακαίνιση χώρων του κτηρίου που στεγάζει το κέντρο κοινωνική πρόνοια περιφέρεια Κρήτη για κακοποιημένα παιδιά. Μέσα από αυτή την έκθεση θα στηριχθεί με τι πωλήσει των έργων των μικρών μα καλλιτεχνών το σωματείο, το φιλανθρωπικό σωματείο, μη κερδοσκοπικό σωματείο Φύλακα Άγγελο. Και αυτό είναι και το νόημα νομίζω τη σημερινή έκθεσης. Μέσα από την παιδική αθωότητα, μέσα από το παιδικό χαμόγελο, μέσα από την παιδική καλλιτεχνική ματιά, να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στα εγγένεια της έκθεσης, στηρίζοντας την δράση, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των δασκάλων στην όλη προσπάθεια. Σήμερα είμαστε εδώ για να εκθέσουμε τα έργα των παιδιών της Δευτέρας και της Πέμπτης Δημοτικού του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου. Ε, τα παιδιά θα εκθέσουν και θα πωλήσουν του πίνακε του, τα οποία έσοδα θα δοθούν εξ ολοκλήρου στο μη κερδοσκοπικό σωματείο Φύλακα Άγγελο. Τα παιδιά που εκθέτουν είναι 89, τα έργα είναι 114. Συμμετέχω και εγώ γιατί είναι χαρά μου να συμμετέχω σε δάσκαλος τους εκπαιδευτικό. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.